Το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Βόλο έχει αφήσει άφωνους τους πολίτες. Από το Δήμο Αλμυρού υποστηρίζουν πως τα χαρτιά που ζητήθηκαν για την αδειοδότηση του Λούνα Πάρκ ήταν όλα σωστά και πως η ιδιοκτήτρια κατέθεσε λευκό ποινικό μητρώο. Όχι, το ποινικό μητρώο που εκδόθηκε στις 5 Εβδόμου του 19, τώρα δηλαδή, λέει μηδέν. Τα ερωτήματα όμως περιστρέφονται και γύρω από τον χειριστή του μοιραίου, όπως αποδείχτηκε παιχνιδιού, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Πράγματι, το συγκεκριμένο μηχάνημα το λειτουργούσε άλλος τις προηγούμενες μέρες. Αυτή τη μέρα το λειτουργούσε άλλος. Είχε γνώση, εμπειρία, απολύπειρος. Ο κατηγορούμενος είστε εσείς και εγώ, είναι και αυτός. Α, τώρα σε 2 ώρες έχω ραντεβού μαζί του. Σε καφέ, θα συναντηθούμε σε μια καφετέρια εδώ στην άδεια. Η άτυχη κοπέλα ήταν μαθήτρια του πρώτου γυμνασίου Αλμυρού και είχε 2 μεγαλύτερα αδέρφια. Τον 18χρονο Παναγιώτη και τη 16χρονη Ευαγγελία, η οποία αποχαιρέτησε τη μικρή της αδελφή στο Facebook, αλλάζοντας φωτογραφία προφίλ, τοποθετώντας μια πένθυμη κορδέλα και γράφοντας «Καλό ταξίδι μικρή μου, σ' αγαπάω». Ενώ συγγενείς και φίλοι συζητούν τι θα συνέβαινε αν στο ποινικό μητρώο της ιδιοκτήτριας γράφονταν πως πριν από 10 χρόνια στη Χαλκίδα είχε τραυματιστεί σοβαρά ένα 9χρονο κορίτσι από το ίδιο παιχνίδι. Βασιζόμαστε στο ποινικό μητρώο που είναι μηδέν. Τώρα, αν είχε κάτι το ποινικό μητρώο, δεν θα εκδιδόταν η άδεια. Η κατάσταση του πατέρα της 14χρονης που νοσηλεύεται στη Στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου Βόλου, λόγω του σοκ που υπέστη, είναι σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία.